Ένα νέο τραγούδι ηχογράφησε ανάμεσα στις περιοδίες της στη Βόρεια Ελλάδα η Τζούλια Αλεξανδράτου. Το Σταρ αποκαλύπτει σήμερα και την υπεύθυνη δήλωση στην αστυνομία, την οποία παρουσιάζει νεαρή τραγουδίστρια στους άνδρες του ΔΟΕ, προκειμένου να αποδείξει ότι προσφέρει το σόου της αφιλοκερδώς. Αυτή είναι η υπεύθυνη δήλωση με την οποία η Τζούλια Αλεξανδράτου ισχυρίζεται ότι προσφέρει το αστήρευτο ταλέντο της σε όλους τους Έλληνες αφιλοκερδώς. Είναι η υπεύθυνη δήλωση την οποία η Τζούλια, όπως αποκάλυψε στο Στάρ, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου που έχει συνεργαστεί μαζί της, υπογράφει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κάθε φορά που κάνει μια εμφάνιση και την παρουσιάζει στους άνδρες του ΔΟΕ σε περίπτωση ελέγχου. Δηλώνω υπεύθυνα ότι η σημερινή μου εμφάνιση στην επιχείρηση γίνεται αφιλοκερδός για λόγους προώθησης και προβολής των νέων μου καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και δεν έχω καμία οικονομική αξίωση από την επιχείρηση και από τους νόμιμους εκπροσώπους της. Έχετε να μας πείτε κάτι για το κυνηγητό με τις ΔΟΕ που γίνεται σε εσάς? Παίρνουν και αυτοί αυτόγραφο. Τραγικό. Αυτή την δήλωση την είχε κάνει από πριν, γνωρίζοντας ότι θα έρθει το ΣΔΟΕ, ή πάντα την έχει εκδηλώσει τη μαζί, δηλαδή, τι καταλάβατε? Παντού, σε όλα τα μαγαζιά αυτό το πράγμα κάνει. Σε όλα τα μαγαζιά κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, σε όλα τα μαγαζιά πάει, κάνει υπεύθυνη δήλωση πιο νωρίς στην αστυνομία και είναι καλυμμένη με το θέμα της εφορίας. Ας έρθουν σπίτι μου, να τους δώσω και κανένα αυτόγραφο, κανένα σουνσόν, ξέρεις τώρα. Κλασικά. Τους ανθρώπους που τους σεβόμαστε. Τη δουλειά τους κάνουνε. Και εγώ τη δουλειά μου κάνω. Αλλά η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει και πρέπει να μαζεύουμε και να πληρώνουμε αυτά που μας αναλογούν στο ελληνικό κράτος. Και εγώ τι είμαι εδώ να κάνω? Με δουλειά μου είναι να τραγουδάω και να είμαι όμορφη. Αφού καθάρισε με το θέμα της εφορίας η Τζούλια, τώρα θέλει να καθαρίσει και τα αυτιά μας με ένα νέο pop-rap τραγούδι βουλγάρικης προελεύσεως. Και ο τραγουδιστής που σας συνοδεύει αφιλοκερδός και αυτός. Σε αυτή τη χώρα τελικά μπορούν να λείπουν τα χρήματα, ο εθελοντισμός όμως ανθεί.